Είμαι αριθμό 1926-212 του 2009, ερώτηση του βουλευτή του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού κ. Αλεξάνδρου Χρυσανθακόπουλου προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την εξαίρεση του ΙΚΑ από την διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων το απόγευμα. Το κείμενο λέει, ως γνωστόν τα κρατικά νοσοκομεία λαμβάνουν το 70% του ποσού της ασφαλιστικής συνεισφοράς των εξεταζομένων στα απογευματινά ιατρία. Γεγονός που αφενός καθιστά προσοδοφόρα τη λειτουργία των απογευματινών ιατρίων και αφετέρου αποσυμφορεί τη μακροχρόνια και επικίνδυνη για την υγεία των ασθενών αναμονή. Το ΙΚΑ ζητά από τους ασφαλισμένους να εξετάζονται μόνο κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας των ιατρείων των νοσοκομείων. Το ΙΚΑ έχει επίσης συνάψει συμβάσεις με ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, τα οποία επιτρέπεται να εξετάζουν ασθενείς και κατά τις απογευματινές ώρες. Ερωτάται η κυρία Υπουργός, πρώτον, η προνομιακή σχέση ΙΚΑ ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων θα συνεχιστεί σε βάρος των κρατικών νοσοκομείων; Δεύτερον, μήπως πρέπει να ελεγχθεί η σκοπιμότητα της προσοδοφόρας για πολλούς εντός εισαγωγικών αυτής μεταχείρισης; Και τρίτον, τέλος, σκοπεύετε να αποκαταστήσετε το εύλογο της ενιαίας ισότιμης σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΙΚΑ, κρατικών νοσοκομείων, ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων ή τα τελευταία ιδρύθηκαν για να χαλάνε τεχνιέντος εισαγωγικά η αξονική τομογράφη και τα λοιπά των κρατικών νοσοκομείων; Ο κύριος Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος, βουλευτής Αχαΐας Λαός, έχει το λόγο. 3 λεπτά, κύριε συνάδελφε. Κυρία Υπουργέ, κατανοώ το ότι δεν έχετε την πλήρη αρμοδιότητα των θεμάτων υγείας, αλλά ενός μέρους. Υπενθυμίζω μια πάγια πολιτική αρχή που για δεκαετίες τώρα συζητούμε στο Κοινοβούλιο και αποτελούσε και αρχή και του κυβερνητικού κόμματος, της ενοποίησης των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, κάτι που δεν έχει πραγματοποιηθεί. Έχουμε λοιπόν το εξής τώρα φαινόμενο. Ο ΟΓΑ, για παράδειγμα, να έχει συμβληθεί με τα κρατικά νοσοκομεία και να κάνει τις εξετάσεις στα απογευματινά ιατρία. Το ΙΚΑ όχι. Και το ΙΚΑ όχι, όχι όλος περιέργος, καταφανώς γιατί, από αυτό που περιέγραψα στην ερώτησή μου, η προτίμηση είναι να στέλνει τους εργαζόμενους που δεν μπορούν να πάρουν άδεια το πρωί, δεν μπορούν να εγκαταλείψουν την εργασία τους, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να πάνε το απόγευμα να κάνουν εξετάσεις. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι και αντινομία, είναι και αντίφαση. Πώς είναι δυνατόν ο εργαζόμενος να φεύγει από τη δουλειά του; Θα φύγει την απογευματινή ώρα όταν έχει σχολάσει, για να πάει μία μισή ώρα να κάνει τις εξετάσεις του. Άρα λοιπόν το ΙΚΑ παίζει ένα παιχνίδι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τροφοδότηση του ιδιωτικού τομέα. Γνωρίζετε ότι σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, και σας έχουν ενημερώσει και οι επιθεωρητές υγείας, οι ιατροί παίρνουν ποσοστά όταν στέλνουν σε ένα ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο τους ασθενείς τους, τους αναζητούντες μια διάγνωση. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη είναι εξέλιξη αρνητικότατη. Πρέπει με τον ομότιμο και ισότιμο υπουργό εργασίας και πρόνοιας να συνεννοηθείτε και τα ασφαλιστικά ταμεία να έχουν ενιαίες συμβάσεις. Έχετε δικαίωμα να το απαιτήσετε. Δεν μπορεί να είναι στην προνομιακή διαχείριση της διοίκησης του ΙΚΑ, που ασκούνται και πιέσεις από ιδιωτικούς κύκλους, να κρίνει αυτή εάν θα στείλει που στο αυτονόητο, στο δημόσιο νοσοκομείο, τον ασθενή να πάει να κάνει εξετάσεις σε απογευματινά ιατρία. Νομίζω ότι μια τέτοια ευχέρεια στη διοίκηση του ΙΚΑ δεν ανήκει στο διοικητή του και δεν μπορεί να ανήκει ούτε καν και στην κρίση του ομότιμου υπουργού, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα. Οφείλετε να απαιτήσετε, να συγκεντρώσετε το σύνολο των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την προληπτική ιατρική στα χέρια σας, να ζητήσετε πράγματι να υπάρχει ενιαίο κόστος παροχής υπηρεσιών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να ενοποιηθούν αυτοί οι συμπληρωματικοί φορείς. Δεν επιτρέπεται να έχουμε τελείως διαφορετικά επίπεδα παροχής υπηρεσιών στους Έλληνες πολίτες. Όταν μιλάμε για εθνικό σύστημα υγείας, πρέπει να είναι εθνικό. Δεν μπορεί να είναι εθνικό, ιδιωτικό και παρεπόμενα. Πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Ο ιδιωτικός τομέας να υπάρξει αν προσφέρει κάτι περισσότερο από τα δημόσια. Και θα ήθελα εδώ να πω το εξής. Αν κάποιος ασθενής περιμένει 3 μήνες για να εξεταστεί στην ουρά, καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να έχει τεράστιους κινδύνους για την υγεία του. Αν έχουμε έγκαιρες και έγκαιρες διαγνώσεις πολύ νωρίς, μπορεί να προλάβουμε συνέπειες. Άρα και μείωση κόστους και όχι πολυφαρμακεία, και όλα θα μειωθούν και θα αντιμετωπιστούν σε ένα λογικό επίπεδο.
Κρίνω λοιπόν ότι είναι στα χέρια σας. Αυτή η διευθέτηση. Πρέπει απλά να κάνετε μία σύσκεψη με τον συναρμόδιο υπουργό, να τεθούν τα ζητήματα, να πάρθουν αποφάσεις, να ενισχύσετε με την δύναμη του Υπουργικού Συμβουλίου οποιαδήποτε εκκρεμότητα και διχογνωμία μπορεί να προκύψει, να εφαρμοστεί μια ενιαία πολιτική, να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα και τα απογευματινά ιατρία, που είναι πετυχημένος και πολύ σωστός θεσμός για τη διευκολύνη τους εργαζόμενους κυρίως. Δεν θα πρέπει ο υπάλληλος να το σκάει το πρωί για να πάει στο νοσοκομείο, γιατί είναι και αντίφαση. Μέχρι το μεσημέρι το ΙΚΑ αναγνωρίζει τις διαγνώσεις. Μετά το μεσημέρι δεν τις αναγνωρίζει. Νομίζω ότι αυτή την αντίφαση θα την ξεπεράσετε αποτελεσματικά και η πίεση την οποία ασκούμε και εμείς κοινοβουλευτικά να αποτελεί και μοχλό αποτελεσμάτων. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για 3 λεπτά, σας παρακαλώ. Καταρχάς, όπως δήλωσα εξ αρχής, για το κομμάτι του ΙΚΑ, νομίζω ότι πρέπει να απευθύνεται και μια πιο ειδική ερώτηση στον συνάδελφο, τον Υπουργό Εργασίας. Θέλω εγώ να σας διαβεβαιώσω όμως, όπως το είπα και να το επαναλάβω άλλη μια φορά, ότι έχουμε ήδη μια εξαιρετική συνεργασία. Είναι αλήθεια ότι προγραμματικά και στρατηγικά είναι σωστό και θα είναι, πιστεύω, και υπέρ του πολίτη και της υγείας να υπάρξει μια ενοποίηση όλων των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται και του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στο πλαίσιο μιας ανεπτυγμένης, ολοκληρωμένης, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και υπαροχή υγείας όσον αφορά τα ταμεία. Είναι κάτι που είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, το συζητάμε, κοιτάμε να δούμε πώς είναι ο καλύτερος τρόπος για να οδηγηθούμε σε μια τέτοια κατεύθυνση, γιατί όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια μεγάλη μεταρρύθμιση που θα συμφωνήσω μαζί σας ότι στην ολοκλήρωσή της θα είναι ευεργετική και θα κάνει και οικονομίες κλίμακας όσον αφορά την εφαρμογή της, χρειάζεται όμως μια σειρά από προηγούμενες προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρξουν και να διασφαλιστούν. Όμως μαζί με τον συνάδελφο, τον Ανδρέα Τολομπέρτο, είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση και συζητάμε αυτά τα θέματα. Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω και είχα την ευκαιρία να το πω και χθες στη Βουλή, ότι σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΚΕΣΥ, τον κύριο Σερέτη, επαναδραστηριοποιείται η επιτροπή του ΚΕΣΥ για την κοστολόγηση των ιατρικών και οδοντιατρικών πράξεων. Μια επιτροπή που πρέπει να σας πω ότι από το 2004 και μετά σταμάτησε να λειτουργεί. Άρα λοιπόν αυτή η επιτροπή ενεργοποιείται ξανά προκειμένου να μπορέσουμε και σε συνεννόηση φυσικά και με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς να έχουμε και εκεί συγκεκριμένα αποτελέσματα σε μια κατεύθυνση. Να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά τις υπηρεσίες υγείας που χρειάζεται ο ελληνικός λαός, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και εκείνη την εξοικονόμηση που είναι και αυτή αναγκαία. Και όσον αφορά τα ιδιωτικά κέντρα, και εκεί σας απήντησα ήδη, ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι να μπορέσουμε να επιταχύνουμε, να αναστρέψουμε αυτή τη δυσμενή αναλογία η οποία εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια και να αξιοποιήσουμε πλήρως και τους πόρους και τις δυνατότητες του ΕΣΠΑ, προκειμένου να υπάρχει ταχύτατα αυτός ο εξοπλισμός, ο αναγκαίος ή η ανανέωση του εξοπλισμού στα νοσοκομεία της χώρας μας και ιδιαίτερα της περιφέρειας. Προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η πίεση είτε προς το κέντρο, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερες λίστες και αναμονή, είτε ως αποτέλεσμα προς τα διαγνωστικά κέντρα που και εσείς αναφέρατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Υπουργό.